Vlog μας ημέρα δεύτερη. Το πρωί σηκώθηκα, λούστηκα, τώρα έχω καθαρίσει όλο το σπίτι. Έχει μείνει μόνο σφουγγάρισμα, θα το κάνω μετά, γιατί πρέπει να φύγουμε. Ο Γιώργος θα πάει στον Νίκο. Θα με το βρω μόνος. Πέρσι, δεν ξέρεις τους αριθμούς καλά, καλά. Πώς γίνεται αυτό? Ναι. Α, μου έλεγες τον αριθμό. Ναι. Μόλις άφησα το Γιώργο και πήγα να πάρω ένα καφεδάκι. Να ξέρετε, στα νότια, όποιος δεν το ξέρει γιατί είναι από τις πιο γνωστές καφετέριες, το Sparrow έχει τον καλύτερο καφέ. Έχω αρχίσει και εθίζομαι το μεταξύ στον καφέ και σκέφτομαι να πάρω καφετιέρα. Απλά φοβάμαι ότι αν πάρω καφετιέρα στο σπίτι θα εθιστώ ακόμα περισσότερο και θα πίνω πολύ πιο συχνά καφέ. Λοιπόν, θα σας πρίξω νομίζω στο vlog μας. Θα δούμε βέβαια την ψυχολογία μου, γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθω τόσο, μα τόσο χαρούμενη αυτή την περίοδο. Βλέπω πολύ έντονα τη διαφορά με πέρσι, πώς ήμουν πέρσι τα Χριστούγεννα, και φέτος το ότι είμαι στο σπίτι μου με το δεντράκι μου, εντάξει, φοβάμαι ότι θα βάλω τα κλάματα. Ωχ, είμαι τόσο ευγνώμων. Τώρα στα μάξι έκανα επίτηδες μεγαλύτερη διαδρομή. Πήγα λίγο βόλτα με τα μάξι, είχα λίγο χρόνο και τα σκεφτόμουν αυτά. Απλά ήθελα να σας πω πόσο ευγνώμων και χαρούμενη είμαι. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα σας πρίξω στο vlog μας να σας λέω συνέχεια πόσο χαρούμενη θα είμαι. Γιατί είναι η ζωή μου όλη τον τελευταίο μήνα, έτσι. Έχω να κάνω αρκετές μέρες γυμναστική, γιατί έχω βάλει την ενόργανη να την κάνω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και τις υπόλοιπες μέρες να κάνω μόνη μου γυμναστική. Τέλος πάντων, δεν έκανα αυτές τις μέρες γιατί κάτι τρέχει και με την περίοδο μου, δεν ξέρω, με τον κύκλο μου, κάτι περίεργα γίνονται. Οπότε δεν είχα πάρα πολύ ενέργεια, αλλά η πλάτη μου με έχει πεθάνει. Οπότε θέλω να κάνω τώρα λίγο γυμναστική. Γενικά έχω πάρα πολλές δουλειές σήμερα. Ελπίζω να τα προλάβω όλα, αλλά θα κάνω οπωσδήποτε λίγες ασκήσεις. Θα σας πω λίγα και τι κάνω. Καταρχάς, πλέον δεν θέλω να σηκώνω πολλά βάρη. Και έχω 2-2,5 κιλά. Αυτά είναι που τα τυλίγεις στο πόδι, στο χέρι, όπου θες. Εμένα γενικά μου αρέσει να κάνω πάρα πολλές ασκήσεις χεριών με αυτά τα βαράκια. Και θα σας δείξω μερικές ασκήσεις, τις οποίες θα τις κάνω 3 σετ. Από 20 επαναλήψεις. Πρώτα θα κάνω λίγες διατάσεις. Αχ, πονώ πάρα πολύ. Μόλις έφαγα μια σαλάτα, ντάκος. Όπως είδατε, είχα ένα ξέσπασμα προηγουμένως, αλλά ήταν για καλό. Ήταν από συγκίνηση. Απλά είναι που συνειδητοποιώ πόσο τυχερή είμαι. Είμαι σε μια πολύ καλή φάση στη ζωή μου. Νομίζω έκλαιγα από ευγνωμοσύνη. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι, αξίζω να τα έχω όλα αυτά και συνέχεια λέω ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Κάνω λίγο δουλειά στον υπολογιστή γιατί πρέπει να ανεβάσω βίντεο και μετά θα φτιάξουμε μελομακάρονα. Ήρθε η ώρα. Κανονικά θα έπρεπε να τελειώσω ένα βίντεο, αλλά δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο τα μελομακάρονα. Λοιπόν, έχω εδώ τη συνταγή του Άκη Πεντρετζίκη. Έχω φτιάξει από χθες, όπως είδατε, το σιρόπι. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τώρα τα μπισκοτάκια μας. Θέλουμε 2 μπολ και στο ένα μπολ θα μετρήσουμε. Θέλουμε 200 γραμμάρια σιμιγδάλι. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ο χυμός πορτοκαλιού, που έχω μόνο αυτά τα πορτοκάλια, γιατί δεν θα φτάσει. 1 κιλό αλεύρι, όπως είναι, το βάζω όλο. Θα βάλω και την κανέλα. Πολύ ωραία. Το ένα μείγμα είναι έτοιμο. 400 γραμμάρια σπορέλαιο. Δεν έχω σπορέλαιο, θα βάλω λιέλαιο.
Εντάξει. Και μετά ελαιόλαδο 180-90. Μετά θέλουμε 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Wow. Μιλήσεις και δεν ξέρω να μαγειρεύω έτσι όπως κάνω σήμερα. Γενικά μια ζωή θυμάμαι να τρελαίνομαι με τα υλικά και να μην κάνω πολλές συνταγές επειδή δεν είχα κάποια υλικά από τα υλικά τέλος πάντων που μπορεί να έχει μια συνταγή. Μην τρελαίνεστε και να μην έχετε κάτι δεν πειράζει. Βάλτε λίγο τη φαντασία σας και δείτε με τι θα μπορούσατε να το αντικαταστήσετε. Βάλω ακόμα κανέλα. Ωραία, λοιπόν. Μαζεύω λίγο και ξεκινάμε να φτιάξουμε τα μπισκοτάκια μας. Εννοείται ότι ψήνονται και άλλα μέσα. Είναι λίγο πιο μαλακά και πιο σιροπιαστά από ό,τι θέλω. Αλλά από γεύση... εντάξει. Θα φτιάξω και σοκολατένια. Αλλά δεν ξέρω να το κάνω σήμερα. Θα δούμε. Αυτό ήταν για σήμερα. Εδώ είναι κι άλλα στο φούρνο. Αυτά τα έκανα λίγο πιο μικρά και τα άφησα πολύ λιγότερο στο σιρόπι. Γενικά θέλουμε πολύ λίγο στο σιρόπι. Θέλει γρήγορες κινήσεις γενικά. Μυρίζει όλο το σπίτι Χριστούγεννα. Άμα σας έδωσα έμπνευση να φτιάξετε και εσείς μελομακάρονα, να ξέρετε ότι εγώ έκανα τη συνταγή του Άκη. Να προσέχετε μόνο το θέμα με το σιρόπι, θέλει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά. Και θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια!